Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας άθλημα. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Μακρινή μεταβίβαση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με σούτ ο Ζιλ. Δοκιμάζει να βγάλει τη σέντρα. Ραφαέλ Βαράν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Κολάσινατς. Πρέντ. Σαούλ. Πρέντ. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Αζάρ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Θα τελειώσει τη φάση. Σέντρα προς τον άξονα. Ρενάτο Σάντσες. Σαν να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους εδώ. Μέση. Λεβαντόφσκι. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ. Μπάλα στον Ρενάτο Σάντσες. Ρενάτο Σάντσες ψάχνει και προσπαθεί να σουτάρει. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Πρέντ. Μέση. Είναι φάουλ αυτό. Πεντακάθαρο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Είναι ευκαιρία. Το βάλανε. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Μπάλα ο Σαούλ. Α, δεν τη φτάνει. Ράσφορντ. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Στην μπάλα ο Λεβαντόφσκι. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Τη στέλνει μακριά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο Αζάρ με την μπάλα. Πρέντ. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. Και είναι 1-0. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Κολάσινατς προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια.
Μέση θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω και είναι έτοιμος να σουτάρει. Είναι μέσα! Και χτυπούν ξανά δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ο Ράσφορντ δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι τέτοια. Η ασίστ που του έβγαλε ο συμπαίκτης ήταν πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο ίδιος ήταν να την κοντρολάρει και να σκοράρει. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Ναι, πέρασε η παλιά. Ρενάτο Σάντσες, για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ραφαέλ Βαράν κάνει τη μακρινή παλιά. Αζάρ είναι πραγματικά ασταμάτητο σήμερα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική. Πιάτε! Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ρενάτο Σάντσες. Λεβαντόφσκι. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Λοιπόν, πώς βλέπεις το πρώτο ημίχρονο? Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Το μάτς παίζεται και πάλι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σεντράριο Σαούλ. Καλό διώξουμε. Φρέντ. Πολύ καλή πάσα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Σαούλ. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ράσφορντ ψάχνει τη συντή. Σουτάρει με δύναμη. Άλλο ένα γκολ. Τα τρία γκόλ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκόλ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει, αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Ο Πιάτεκ με την μπάλα. Πάει παράλληλα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αν και η παλιά ήταν πολύ καλή, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Λούκας Μόουρα.
Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Φρέν. Δύσκολη, εξαπολύει ένα σουτ. Ραφαέλ Βαράν. Σαούλ. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Φαμπιάν Ρουίθ. Σαούλ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μαχρές. Κολάσινατς. Μαχρές. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Και οι αντίπαλοι απλά να τον παρακολουθούν αν δεν μπορεί να αντιδράσουν. Ρενάτο Σάντσες γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Βίργκιν Βαν Ντάικ διώχνει μακριά την μπάλα. Κολάσινατς σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνωστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ωραία η βαθιά παλιά. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Η Villarreal ήταν άλλη κλάση.